8 Μαΐου είναι Ιωάννου του Θεολόγου και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, στίχη 1-7. Ο είναι απαρχή, ο ακυκόμε, ο ιεράκαμε τη οφθαλμισμών. Ο εθεασάμεθε και οι χείρε μόνοι ψηλάφισαν περί του λόγου τη ζωή. Και η ζωή φανερώθη και οράκαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε εμείν τη ζωή την αιώνιον ή τη συν προς τον Πατέρα και φανερώθη εμείν. Ο ιεράκαμε και ακυκόμε, απαγγέλουμε εμείν, είναι και εμεί σωτήρια έχετε εθμών και Και η κοινωνία. Η μητέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμε εμείς, είναι η χαρά ημών η υπεπληρωμένη. Και αυτή στην η επαγγελία είναι και κόμμα αυτού, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτεί εν αυτού και στη ουδεμία. Εν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν ψευδόμεθα και ουπιούμε την αλήθεια. Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίνε το φωτί, και να έχουμε τα λύνων και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να δούμε τρία σχόλια. Πρώτο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του γράφει τα εξής. «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Εδώ στην επιστολή του γράφει «Ο ειν απαρχής». «Εν αρχή ο ειν απαρχής». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπήρχε ο Θεός, αμέσως γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα και αμέσως εκπορεύεται το Πνεύμα του Άγιου από τον Θεό Πατέρα. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής, θα πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί στην αρχή λέγει «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Στο ίδιο κεφάλαιο 26 στίχο λέγει «Και είπε ο Θεός ποιήσουμε άνθρωπον κατοικών η μητέρα και καθομοίως». Ενώ στο πρώτο στίχο λέγει «Επίησε». Στο 26 στίχο λέγει «Ποιήσουμε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα, στο Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όταν ο Θεός επίησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τον αυτής ήταν και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πάλι στη συνέχεια παρακάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, 18 στίχο λέγει «Και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο, ποιήσουμε αυτό βοηθόν κατά αυτό». Να, να κάνουμε. Και στο τρίτο κεφάλαιο, 22 στίχο πάλι λέγει «Και είπε ο Θεός, ειδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών». Να, σαν ένα από εμάς. Στο 8ο κεφάλαιο, παροιμίες, εκεί ο ίδιος ο Χριστός μιλάει. Από το 22 στίχο και κατεξής, λέγει εκεί ο ίδιος ο Χριστός. «Προτού γίνουν οι άγγελοι, προτού γίνει ο ουρανός, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, προτού γίνει η γη, τα βουνά, οι παιδιάδες, τα πετεινά, τα ζώα, προτού γίνει η θάλασσα, τα ψάρια, προτού γίνουν όλα αυτά, εγώ γεννάμαι», λέγει. Και στη συνέχεια παρακάτω λέγει «Όταν ο Κύριος επίησε τον ουρανόν, τη γη, τη θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτής, εγώ ήμουνα δίπλα από τον Πατέρα μου και δημιουργούσα». Γι' αυτό εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει «Αυτός εκείνος που ήταν από την αρχή», λέγει. Και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, 14 στίχο, γράφει «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμαθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μολογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάρετος και αληθείας». Έτσι βλέπουμε ότι ο Ιωάννης γνώριζε όλα αυτά. Γι' αυτό λέγει εδώ «εκείνος που ήταν από την αρχή, εκείνος που είδαμε με τα μάτια μας, το ακούσαμε με τα αυτιά μας να κηρύξει, να μιλάει, τον ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας μετά την Ανάστασή του,
αυτόν κηρύττωμεν που ήταν η ζωή, το φως του κόσμου, ο Υιός του Θεού που ήταν προς τον Πατέρα και εφανερώθηκε σε μας. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ιωάννης λέγει και αυτή είναι αυτά που μας είπε ο Υιός για τον Πατέρα, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα στο Θεό δεν υπάρχει. Εάν λέμε ότι είμαστε στο φως, είμαστε κοντά στο Θεό, αλλά κάνουμε όμως τα έργα του σκοτάδι, του σκότους, την αμαρτία, δεν είμαστε καθόλου στο Θεό. Εάν όμως κάνουμε τα έργα του Θεού, είμαστε μέσα στο Θεό, ενωμένοι με το Θεό Πατέρα και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, που έχισε το αίμα Του επάνω στο σταυρικό θάνατο για μας, είναι σε θέση να μας συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες, εάν εμείς θα πιστεύσουμε στα λόγια του Ευαγγελίου Του και θα τηρήσουμε τα συντολάς Του. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε 5 βιβλία της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο, 3 επιστολές και την Αποκάλυψη. Και είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο τρίτος κατά σειράν που έγραψε το περισσότερο μέρος της Καινής Διαθήκης. Ο πρώτος κατά σειράν που έγραψε το περισσότερο μέρος της Καινής Διαθήκης είναι ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε 14 επιστολές που έχουν 100 κεφάλια και 2.335 στίχους. Δεύτερος κατά σειράν που έγραψε το περισσότερο μέρος της Καινής Διαθήκης είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έγραψε το Ευαγγελιό του που έχει 24 κεφάλια και 1.151 στίχους και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων που έχει 28 κεφάλια και 1.007 στίχους. Δηλαδή ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε 52 κεφάλια και 2.158 στίχους. Και τέλος, τρίτος κατά σειράν που έγραψε το περισσότερο μέρος της Καινής Διαθήκης είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έγραψε το Ευαγγελιό του που έχει 21 κεφάλια και 880 στίχους, την πρώτη επιστολή που έχει 5 κεφάλια και 105 στίχους, τη δεύτερη επιστολή που έχει ένα κεφάλαιο και 13 στίχους, την τρίτη επιστολή που έχει ένα κεφάλαιο και 15 στίχους και την Αποκάλυψη που έχει 22 κεφάλαια και 405 στίχους. Δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε 50 κεφάλαια και 1.418 στίχους. Μάλιστα. Και κάτι για να κλείσουμε την εκπομπή. Για να κλείσουμε ήθελα να πω το εξής. Πρώτον, είδαμε ότι και η παλιά και η Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ότι ο Θεός μας παιδαγωγεί προς το συμφέρον για να κάνουμε καλά έργα. Δεύτερον, είδαμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας τα παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Τρίτον, είδαμε ότι ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τέταρτον, είδαμε ότι Ιησούς Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Πέμπτον, είδαμε ότι η πρώτη εκκλησία που ήταν μέχρι την ανάληψη του Χριστού ήταν 120 πρόσωπα. Έκτον, είδαμε ότι πολλοί άνθρωποι περνάνε πόνους, θλίψεις και δοκιμασίες για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Έβδομον, είδαμε ότι ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από τον νόμο του Θεού. Και τέλος, ένατον, είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός με τον σταυρικό του θάνατον που έχεσε το αίμα του επάνω στο σταυρό για μας είναι σε θέση να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες αν εμείς θα τον πιστεύσουμε και θα τηρούμε τα συντολάς του.
Αλλά για να γνωρίσουμε όλα αυτά πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτον, να την τηρήσουμε. Αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε, θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια, 50, 80, 100 χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε και να πάμε να είμαστε μαζί με τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επωράνιον βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα σημαντικά παρουσίασες, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.